Τηλεμπορική Πατρών παρουσιάζει στο νέο εκθεσιακό της κέντρο στην Ακτή Δημαίων 167 μια εντυπωσιακή γκάμα από αξεσουάρ ντουλάπας και κουζίνας. Παρκέτα, στέγες, πόρτες, πόμολα, κουρτινόξυλα, εξοπλισμούς καταστημάτων, πάγκους, σόμπες, πέλετς. Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία, Ξυλεμπορική Πατρών ΑΕ. Νέος εκθεσιακός χώρος. Ακτή Δημαίων 167. Πάτρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο από την τηλεόραση του Αχάια. Συνεχίζονται οι διαφωνίες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σαββατοκύριακο, στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης εξέφρασε την αντίθεσή του για τις μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στο Eurogroup. Κάποια στελέχη εκφράζουν ανησυχία για τις διαφορετικές φωνές, ενώ ακούγονται και άλλοι που τονίζουν πως στο τέλος θα βρεθεί χρυσή τομή. Συνεχίζονται οι εσωτερικές τριβές των ΣΥΡΙΖΑ με στελέχη να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις αναφορικά με ζητήματα που καλείται να φέρει στη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Άλλο κυβέρνηση και άλλο κόμμα. Οι πρακτικές σε ένα κόμμα είναι εντελώς διαφορετικές από τις πρακτικές της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει ένα πρόγραμμα μπροστά της, το οποίο πρέπει να το υλοποιήσει. Το κόμμα από την πλευρά του συζητάει τις κυβερνητικές επιλογές, τις συμφωνίες που γίνονται. Και βέβαια το σίγουρο είναι ότι το κόμμα θα προσπαθεί να προωθεί και να βάζει και ζητήματα τα οποία πηγαίνουν και πέρα από τις κυβερνητικές επιλογές, ας το πούμε αυτό. Αυτό είναι η υγιής λειτουργία του κόμματος. Πιο συγκεκριμένα, η αριστερή πλατφόρμα του Παναγιώτη Λαφαζάνη στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος κατέθεσε τροπολογία μέσω της οποίας γνωστοποίησε τις ενστάσεις της για τη συμφωνία και τη λίστα μεταρρυθμίσεων στο Eurogroup, επιβεβαιώνοντας εμπράκτως την αντίθεσή της. Εντάξει, κυρία, και σε μια οικογένεια υπάρχει. Άλλος έχει τη δική του γνώμη, άλλος έχει την άλλη. Όλοι δεν συμφωνούν ούτε σε ένα πιάτο να φάνε μαζί, ούτε τίποτε άλλο. Λοιπόν, είμαστε και πολλοί αυτό να ζητάμε και πολλά πράγματα αμέσως. Ενός με ενός κυβέρνηση. Είμαστε ένας λαός χωρίς ηγέτες να μας εμπνέουν. Τελειώσαμε. Αυτή είναι όλη η κατάρα των Ελλήνων και των ανθρώπων που βασανίζονται. Δεν έχουμε ηγέτες. Και λαός χωρίς ηγέτη είναι όχλος. Αυτά είναι εσωκομματικά τα οποία θα τα λύσουν μόνοι τους, νομίζω. Ελπίζω να πάει καλά τούτη η κυβέρνηση, να ανασάνουμε κι εμείς. Αφού δεν πιστεύουμε πουθενά τίποτα, να φέρουμε πάλι το άλλο να μας. Μέσα στη συμφωνία, όπως είπαμε, υπάρχουν κάποιες επαναχωρήσεις ή καλύτερα να το πούμε, κάποια πράγματα που πηγαίνουν λίγο αργότερα. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, πάρθηκε μια απόφαση η οποία δεν είναι όπως θα ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το πρόγραμμά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώνουν τα πράγματα. Τελειώνουν τα πράγματα εδώ. Προτεραιότητά μας είναι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα δημοσιονομικά αυτό το διάστημα και μέχρι το τετράμινο που είναι το μεγάλο στοίχημα. Η συγκεκριμένη τροπολογία τέθηκε προς ψήφιση και καταψηφίστηκε. Ωστόσο, υπάρχει έντονη ανησυχία και για άλλα ζητήματα που αναμένεται να συζητηθούν το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα στελέχη εκφράζουν διαφορετική άποψη από την κυβερνητική πολιτική. Πολλά πράγματα, τα περισσότερα ενδεχομένως από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, μπαίνουν σε υλοποίηση ήδη από σήμερα με τα νομοσχέδια που θα κατατεθούν στη Βουλή την Αλέξη Τσίπρα και αφορούν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τα πρώτα πράγματα της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης. Είπαμε ότι κάποια πηγαίνουν πιο πίσω και έχει να κάνει με το πρόγραμμα. Όλα όμως είναι στην ατζέντα. Απλά ο χρόνος υλοποίησης θα είναι διαφορετικός ανάλογα με το περιεχόμενο της κάθε πρότασης που έχουμε κάνει. Προς το παρόν, πάντως, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε τοπικό επίπεδο συνιστούν υπομονή. Συνεχίζονται οι βολές κατά της προηγούμενης διοίκησης του ΠΕΑΚ με αφορμή την παράνομη λειτουργία του βοηθητικού γηπέδου στο στάδιο Τόφαλος. Όπως υποστηρίζουν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, δεν ενημερώθηκαν για την επικινδυνότητα του κτηρίου και τις προειδοποιήσεις της πολεοδομίας, με συνέπεια επί έναν χρόνο να πραγματοποιούνται αθλητικές δραστηριότητες με κίνδυνο για τη ζωή των αθλητών. Σε κίνδυνο είχε τεθεί τον τελευταίο χρόνο η σωματική ακεραιότητα των αθλητών που έκαναν τις προπονήσεις τους στο βοηθητικό γήπεδο του κλειστού γυμναστηρίου Τόφαλος. Ανακαλύψαμε, γιατί ήταν κάπου κρυμμένο αυτό το έγγραφο, ότι οι τεχνικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού είχαν ενημερώσει το Τόφαλος και το ΠΕΑΚ από Ιανουάριο του 2014
αρχές του χρόνου ότι το γήπεδο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, είναι παράνομο, αλλά και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ως λειτουργίας των αθλητικών εκδηλώσεων. Η διοίκηση του ΠΕΑΚ έβαλε λουκέτο στο βοηθητικό γυμναστήριο το Σάββατο όταν έμαθε τι ακριβώς συμβαίνει. Πιο συγκεκριμένα στις 25 Φεβρουαρίου τους είχε σταλεί έγγραφο από το πρώτο αστυνομικό τμήμα που τους γνωστοποιούσε η πολεοδομία της Πάτρας πως πρέπει άμεσα να σφραγιστεί το κλειστό γυμναστήριο γιατί ήταν επικίνδυνο λόγω ρηγματώσεων. Εμείς ειδοποιήσαμε το αρμόδιο όργανο που μας ελέγχει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Όπως ξέρετε, πριν από 2 μήνες κατέβηκε έκτακτος οικονομικός έλεγχος και ο έκτακτος οικονομικός έλεγχος μας ειδοποίησαν ότι έχουμε και τεχνικό και έλεγχο διαρκείας αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό που θέλω να παρακαλέσω τους γονείς των αθλητών να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στην καινούργια διοίκηση. Κοιτάμε τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών, κοιτάμε να λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις σωστά. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είχε στείλει σχετικό έγγραφο μετά από έλεγχο των υπηρεσιών της στις 10 Ιανουαρίου του 2014. Κανείς ωστόσο δεν γνώριζε από τη σημερινή διοίκηση ότι είχε σταλεί το συγκεκριμένο έγγραφο υπόψη του προηγούμενου Προέδρου. Δυστυχώς είναι άφαντη. Είναι άφαντη και υπάρχουν τεράστια προβλήματα τα οποία τα ξέρετε πολύ καλά και έχουν βγει εν μέρη στον Πατραϊκό Τύπο, αλλά σε κάποια στιγμή είμαστε έτοιμοι να κάνουμε η σημερινή διοίκηση μια συνέντευξη τύπου και να ενημερώσουμε την πατραϊκή κοινωνία το τι τεκτηνόμενα γινώσανται στο Τόφαλος. Παρέμβαση για το θέμα έκανε και ο τομέας αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα που υπάρχει, το πολεοδομικό ή το στατικό αν θέλετε, είναι γνωστό εδώ και 2,5-3 χρόνια από την αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας που κάνει έλεγχο κάθε χρόνο και δίνει άδεια λειτουργία στα γήπεδα. Επομένως όλες οι διοικήσεις από την εποχή εκείνη μέχρι σήμερα έχουν συνολικά την ευθύνη για το αν είχαν ενημερώσει τις κυβερνήσεις της εποχής αυτής. Και από εκεί και πέρα οι κυβερνήσεις που ήταν από τότε μέχρι σήμερα όφειλαν να έχουν αποκαταστήσει τη βλάβη που υπάρχει στο βοηθητικό προκειμένου αυτό να λειτουργεί με ασφάλεια. Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Από εδώ και πέρα το θέμα έχει τεθεί υπόψη της αθλητικής ηγεσίας της καινούργιας και του Υπουργού και του νέου Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Περιμένουμε να δούμε τι δεδομένα έχουμε και οικονομικά αν θέλετε προκειμένου να αποφασιστεί η αποκατάσταση της ζημιάς που υπάρχει για να μπορεί να αποδοθεί πάλι σε χρήση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΑΚ συνεδρίασε την Παρασκευή το βράδυ και εκτός από την απόφαση για λουκέτο στο βοηθητικό γήπεδο ενημερώθηκαν όλα τα αθλητικά σωματεία για το πού θα πραγματοποιούν πλέον τις προπονήσεις τους. Βαριές καταγγελίες από το Σωματείο Εργαζομένων στην Καθαριότητα για αδικίες και μηχανισμούς που καθορίζουν τις υπερορίες του προσωπικού. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή να παρέμβει, γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι ίδιοι θα γνωστοποιήσουν τα ονόματα όλων εκείνων που, όπως υποστηρίζουν, εμπλέκονται σε όλη αυτή την κατάσταση. Για αδικίες στις υπερορίες του προσωπικού καθαριότητας κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων, τονίζοντας ότι υπάρχει παρασιτικός μηχανισμός που κινεί τα νήματα. Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι εργαζόμενοι, αναφέρουν ότι ο μηχανισμός της κατανομής των υπερορίων λειτουργούσε επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Κάποιοι δεν λέμε κλέβουν, έτσι, αλλά λέμε ότι κάποιοι παίρνουν υπέρογκα ποσά. Κατά πληροφορίες 800 ευρώ, 600 τη στιγμή που κάποιος εργαζόμενος πίσω στο απορριμματοφόρο, όπως είμαι εγώ σαν εργαζόμενος, όχι σαν πρόεδρος, έτσι, φτάνω στα 240, στα 300 και λέμε ότι αυτό είναι μια αδικία. Εκείνο που ζητάμε είναι ένα απλό το πράγμα, είναι ίση κατανομή των ωρών, μια εξομάλυνση της αδικίας, έτσι, πιστεύουμε στη Νέα Δημοτική Αρχή. Εγώ προσωπικά, γιατί έχω μιλήσει και με όλους αυτούς τους ανθρώπους και προφορικά και μου το βγάζουν αυτό, ότι έχουν τη διάθεση να κάνουν, αυτό ζητάμε, να λάβει μέρος η Νέα Δημοτική Αρχή, ο καινούργιος διευθυντής, που τον θεωρώ ένα αξιόλογο πρόσωπο. Προς το παρόν οι εργαζόμενοι δεν θέλουν να πούν ονόματα, ωστόσο τονίζουν ότι στο μηχανισμό περιλαμβάνεται συνδικαλιστικός φορέας και ανώτατα υπηρεσιακά στελέχη, τα οποία όπως υποστηρίζει λαμβάνουν 940 ευρώ επιπλέον από ώρες κάθε μήνα, ενώ οι εργάτες και οι οδηγοί παίρνουν από 150 έως και 300 ευρώ. Υπερορίες, για να εξηγήσουμε, γιατί μας το έκανε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είναι τα Σαββατοκύριακά μας και τα νυχτερινά μας. Έτσι, δεν είναι υπεροριακή απασχόληση, δουλεύουμε. Είναι τα Σαββατοκύριακά μας και τα νυχτερινά μας. Αυτά λέγονται. Έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ναι, βέβαια. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή το κράταγε αυτό, έτσι, και γινόταν ένα αλυσβερίσι χοντρό. Εννοείται αυτό με το να παίρνουν κάποια χρήματα παραπάνω. Βεβαίως.
Βεβαίως. Έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια της προηγούμενης δημοτικής αρχής ή από την αρχή, ας πούμε, δηλαδή ισχύει αυτό 5 χρόνια τώρα. Ισχύει τα 2 τελευταία χρόνια κατά πληροφορίες δικές μου και τα όσο το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Έτσι. Όταν τα όσο. Έχει γίνει νωρίτερα και να μην το είχαμε. Βεβαίως. Κατά όσο το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Ή κατά πληροφορίες, εργαζομένο, δυσφορία, μου πάνε. Και απλά το αναφέρουμε για να αναδειχθεί το γεγονός. Μάλιστα, όπως τονίζουν, κάποιοι λειτουργούν δήθεν στο όνομα της δημοτικής αρχής με στόχο να πάρουν το σωματείο από τους εργάτες και να το κάνουν όργανο της διοίκησης και της δημοτικής αρχής με μόνο στόχο να συνεχίζουν να παίρνουν αυτοί ουσιαστικά τις υπερορίες τους. Οι εργαζόμενοι όμως τους γνωρίζουν καλά, όπως λένε, και δεν θα επιτρέψουν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, επί της ουσίας, ξαναφέρνουμε το θέμα στο προσκήνιο. Έχουμε ξανααναφερθεί το θέμα με τον προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο Τσιπινάκη, στο Δημοτικό Συμβούλιο το Σεπτέμβρη. Και είχαμε πει ότι οι ώρες μπαίνουν υπέρογκα, μπουκώνονται κάποιοι υπάλληλοι, λοιπόν, σε αντίθεση με τους εργαζομένους που δουλεύουν πίσω στα απορριμματοφόρα, στις κούπες, που τραβάνε όλο αυτό το Γολγοθά, έτσι, και με κίνδυνο τη ζωή τους, με τις αρρώστιες, με την υγεία μας, έτσι, με όλα αυτά. Και με όλες τις αντίξιες συνθήκες στα ίδια ατομικής προστασίας, που πολλές φορές είναι ελλιπής, λοιπόν, εκείνο που κάναμε είναι να ξαναφέρουμε το θέμα στο προσκήνιο, βλέποντας ακόμα από πληροφορίες που έχουμε και από δυσφορία των εργαζομένων μας. Το πρώτο βήμα έγινε με την έκδοση της ανακοίνωσης, υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι. Τις επόμενες ημέρες θα περιμένουν την απάντηση της Δημοτικής Αρχής και αν δεν ληφθούν μέτρα, τότε θα κινηθούν νομικά. Στο επίκεντρο της καθημερινότητας, οι πολιτικές εξελίξεις. Θα περάσουμε να παρακολουθήσουμε πώς σχολιάζουν οι πολίτες τα όσα συμβαίνουν. Είστε ικανοποιημένος? Προς το παρόν, ναι. Προς το παρόν, ναι. Είστε ικανοποιημένος? Θετικές είναι οι πολιτικές εξελίξεις. Εντάξει, μπράβο. Αναμονήσετε, φαντάζομαι, και εσείς, να δείτε τι άλλο θα έρθει στη συνέχεια. Φύγανε τα γαϊδούρια τα άλλα. Δεν είναι τα μας κακοφανεί που βγήκαν αυτοί. Α, να δούμε. Πορεία θα δείξει. Τώρα τι να πεις, δεν μπορεί να πεις. Τουλάχιστον αυτή είναι καινούργια, είναι να δούμε πώς θα γίνει. Πολύ φασαρία, πολύ αυτό, πολύ θόρυβος. Επικοινωνία και τηλεοράσεις και τέτοια και στην ουσία τίποτα. Δεν είστε ικανοποιημένοι καθόλου? Έπρεπε πιο μαλακά, πιο ήπια, πιο κρυφά, πιο χωρίς φανφάρες, χωρίς τέτοια πράγματα. Θεωρείτε ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις, ότι ακολουθείτε τελικά άλλο στρόμο? Όχι, ακόμα είναι νωρίς για αυτό να το κρίνουμε. Αλλά πιστεύω ότι όχι, δεν θα μπορέσουν να τα κάνουν αυτά, διότι δεν τα αντιμετωπίζουν. Ναι, μεν η επικοινωνία ήταν καλή, αλλά η ουσία ήταν ίδια. Περιμένω τα νομοσχέδια. Από εκεί θα κρυθεί η κυβέρνηση. Σε γενικές γραμμές κάποια δείγματα είναι θετικά. Κάποια άλλα είναι ασαφή, δηλαδή πρέπει να έχει κάποιος πολιτικό γραμματισμό, να το πω έτσι, για να μπορέσει να τα κατανοήσει. Και φυσικά δεν ξέρουμε τι γίνεται πίσω από τις κλειστές αίθουσες. Ό,τι ακούμε δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικότητα πάντα. Όλα αυτά περί συμφωνίας, περί νέας συμφωνίας με την Ευρώπη. Κάποια συμφωνία πρέπει να γίνει. Από τη στιγμή που μας έχουν δανείσει χρήματα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να από τη μία μέρα στην άλλη να πούμε γεια σας, φεύγουμε και αφήνουμε τα χρέη μας. Θεωρείτε ότι ακούστηκαν μεγάλες υποσχέσεις που στην πράξη δεν μπορούν να υλοποιηθούν και πρέπει να πάνε όλα πιο ομαλά? Εντάξει, η πολιτική νομίζω τα έχει αυτά. Θα ακούστουν και λόγια. Το θέμα είναι αν θα αλλάξει σε κάτι η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, η οποία ήταν πάρα πολύ αρνητική. Ναι, αρκετά. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στη συμβολή των Αδών Φιλοπίμενος και Καραϊσκάκη. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και η φωτιά ευτυχώς δεν επεκτάθηκε. Απόψε περί ώρα 0:30 στην οδό Φιλοπίμενος έγινε μια πυρκαγιά στον 5ο όροφο μιας πολυκατοικίας. Όμως χάρη στην άμεση επέμβαση, όπως είπατε, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η πυρκαγιά περιορίστηκε μόνο στο χώρο της έναρξης της πυρκαγιάς και παρόλο που κινδύνευσαν άτομα, δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Τα άτομα αυτά ήταν ηλικιωμένα και μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, έτσι? Όχι, μόνο είχαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα και για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν. Δεν είχαν κάτι ιδιαίτερο πρόβλημα από την πυρκαγιά. Πόσοι άνδρες και πόσα οχήματα ήταν από εσάς? Ναι, στην επιχείρηση συμμετείχαν 4 πυροσβεστικά οχήματα και 9 πυροσβεστικοί υπάλληλοι. Φαντάζομαι ότι γίνεται έρευνα για να δείτε και τα αίτια. Ασφαλώς αυτή τη στιγμή γίνονται και ακόμη αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να δούμε τι προκάλεσε αυτή την καταστροφή. Θα πρέπει όμως να δώσουμε ιδιαίτερη
βαρύτητα και κάνω έκκληση μέσα από το κανάλι σας, ακόμη και αυτή την περίοδο να μην χρησιμοποιούν οι πολίτες σόμπες οι οποίες δεν έχουν ασφάλεια, με αποτέλεσμα να έχουμε πυρκαγιές σε χώρους και ειδικά τα χρησιμοποιούν ηλικιωμένα άτομα και μικρά παιδιά, και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Κάνω έκκληση λοιπόν αυτές τις σόμπες να μην τις χρησιμοποιούμε και να καθαρίζουμε, γιατί βλέπω ότι φέτος παρατηρήθηκαν και πολλές πυρκαγιές σε καμινάδες. Και αυτό να γίνεται καθαρισμός έγκαιρος, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα και να μην καταστρέφονται περιουσίες. Σε καλύτερη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται ο ναυτικός μετά το τραγικό ατύχημα στο Δρέπανο. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας. Ο δεύτερος τραυματίας, ο οποίος ήρθε σε εμάς διαιγετικός και με έλλειψη επαφής με το περιβάλλον, όπως γνωρίζετε, διασωληνώθηκε και αυτή τη στιγμή είναι αποσωληνωμένος μετά από μεγάλη προσπάθεια των γιατρών της μονάδας και έχει διαφύγει το κίνδυνο. Επειδή όμως χρειάζεται μια παρακολούθηση, παραμένει στην ανάληψη και τέλος πάντων θέλει μια πολύ καλή ενυδάτωση για να μην έχουμε καμία νεφρική ανεπάρκεια. Αυτά από ιατρικούς όρους. Το θέμα είναι ότι με την προσπάθεια, τη συνειδητή προσπάθεια που έκανε το επιστημονικό προσωπικό της μονάδας, αυτή τη στιγμή έχει διαφύγει το κίνδυνο τα μάτια. Ήταν ένας μεγάλος αγώνας λόγω του ότι υπήρχε αυτή η δηλητηρίαση από τα δηλητηριώδη αέρια που υπήρχαν στο αμπάρι. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει κατορθώσει το επιστημονικό προσωπικό, έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, αυτή τη στιγμή να έχει διαφύγει το κίνδυνο. Εμείς λάβαμε γνώση από το πρώτο λιμενικό τμήμα, το οποίο είναι η φυστάμενη λιμενική αρχή της υπηρεσίας μας, και το πρώτο λιμενικό τμήμα έλαβε γνώση από τον πράκτορα του πλοίου. Συγκεκριμένα είχε έρθει στις λιμενικές εγκαταστάσεις της εταιρείας Titan Πλοίο Σημαία Πάναμα, με 22 μέλη πληρώματος αλλοδαπούς, αποτελείται από Ουκρανούς και Φιλιππινέζους, προκειμένου να εκφορτώσουν λιθάνθρακα. Εισήλθαν, θα σας τα πω σε απόλυτα μεγέθη, 4 ναυτικοί εντός μέσα στα αμπάρια. Από εκεί και πέρα λιποθύμησαν. Ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, μετέβησαν και στελέχη από το πρώτο λιμενικό τμήμα. Υπήρχε και ετοιμότητα από την εγκατάσταση Τιτάν. Δυστυχώς ο ένας από τους 4 ναυτικούς υπηκότητας Ουκρανικής απεβίωσε. Για την πληρότητα της έρευνας ενημερώθηκε και ο κύριος Αγγελέας και έδωσε και σχετική εντολή. Έχουν διοριστεί πραγματογνώμονες προκειμένου να διερευνηθούν επακριβώς τα αίτια και για ποιο λόγο συνέβη αυτό δυστυχώς το ατύχημα. Ο πλήρης έλεγχος μιας υπόθεσης υποβοηθάται στο μέγιστο δυνατό βαθμό από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε διορίσει 2 πραγματογνώμονες προκειμένου να αποφανθούν επακριβώς για τα αίτια και τις συνθήκες στις οποίες συνέβη αυτό το θανατηφόρο ατύχημα. Οι χειμερινές εκπτώσεις έφτασαν στο τέλος και η περίοδος των προσφορών για τα εμπορικά καταστήματα της Πάτρας ξεκινά. Ο απολογισμός της εκπτωτικής περίοδου έχει αρνητικό πρόσημο. Κλείνει η αυλαία για τις χειμερινές εκπτώσεις, με τον απολογισμό στα ταμεία των εμπόρων να είναι αρνητικός για ακόμη μια φορά. Δεν μπόρεσαν οι εμπόροι να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες και υποχρέωσεις που είχαν για αυτόν τον καιρό, γιατί πολύ απλά η πτώση μειώθηκε, κυμάνθηκε περίπου από 35 έως 40, 30, μέσα ώρα εν πάση περιπτώσει εκεί, σε όλα τα καταστήματα και ανάλογα με το είδος. Που καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μίας χρονιάς, είναι από πέρυσι ως βέβαιος, και αν βάλουμε και αναλογιστούμε τι έχει γίνει στην πενταετία, μιλάμε για καταστροφή. Οι πωλήσεις κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων ήταν μειωμένες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Δεν ήταν όπως τα περιμέναμε τα πράγματα, ήταν πιο σφιγμένα. Και φαίνεται και το τελευταίο διάστημα, ενώ συνήθως είχε πολλή δουλειά τις τελευταίες μέρες των εκπτώσεων, είναι συγκρατημένα τα πράγματα. Θα δούμε, γιατί περιμένουμε και την άλλη εβδομάδα. Οι προσφορές συνεχίζονται και περιμένουμε ο κόσμος να τα αποκριθεί την επόμενη εβδομάδα. Τα εμπορικά καταστήματα περνούν τώρα στις προσφορές με την ελπίδα για έσοδα να υπάρχει, χωρίς ωστόσο, όπως τονίζουν, να περιμένουν θαύματα. Εντάξει, τιμές δεν μπορεί πόσο να πέσουν. Εντάξει, υπάρχει ένα όριο που είναι βιώσιμο, από εκεί και πέρα είναι αρρωστημένη η κατάσταση. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Εντάξει, οι τιμές έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Παρά υπάρχουν ακόμα αποθέματα, όσο υπάρχουν αποθέματα θα πωλούνται με μειωμένες τιμές. Πιστεύετε ότι ο κόσμος περιμένει τις προσφορές?
Ο κόσμος περιμένει χρήματα. Χωρίς χρήματα ούτε προσφορές μπορεί να ψωνίσετε τίποτα. Δυστυχώς είναι περιορισμένα τα οικονομικά. Το σύστημα των συνεχόμενων προσφορών και εκπτώσεων, ήδη με δικά μας αιτήματα στην Εθνική Συνομοσπονδία και που έχουν συζητηθεί σε όλα τα όργανα και τα δευτεροβάθμια και τα τριτοβάθμια, τείνουν προς καταργήση. Δεν έχουν να πούν απολύτως τίποτα πλέον, δεν έχουν να βοηθήσουν καθόλου. Ξαναγυρίζουμε και ζητάμε το παλιό καθεστώς των εκπτώσεων των δύο φορές το χρόνο, όπως ήταν Φεβρουάριο και Αύγουστο, και ίσως συζητηθεί και η μείωση της διάρκειας των εκπτώσεων αυτές τις δύο εκπτωτικές περιόδους. Απλά οι επαναλαμβανόμενες εκπτώσεις μόνο κακό κάνουν. Σε έξαρση, η γρήπη με περισσότερους από 60 νεκρούς στην Ελλάδα εκτιμάται από τους ειδικούς ότι ο ιός θα μας ταλαιπωρεί μέχρι και τα τέλη Μαρτίου. Επίγουσα εγκύκλιο στα σχολεία για την πρόληψη και την προστασία από τον ιό της γρήπης έχει ήδη σταλεί. Σε έξαρση, η γρήπη με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 60 στη χώρα μας. Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μεγάλη έξαρση της γρήπης παγκόσμια αλλά κυρίως πανελλαδικά. Τα κρούσματα είναι από μικρά παιδιά μέχρι ενήλικες, μέχρι υπερήλικες. Αλήθεια είναι ότι η γρήπη και ο ιός της γρήπης, ο οποίος δυστυχώς καλύπτεται λιπώς από όλα τα εμβόλια τα οποία χρησιμοποιήσαμε μέχρι τώρα, προστατεύουν πάρα πολύ λίγο, σε ποσοστό 20-30%, με αποτέλεσμα πραγματικά να υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν ο άρρωστος κατευθείαν από την πρώτη μέρα που κάνει ένα υψηλό πυρετό πάνω από 38,5-39 να συμβουλεύεται τον ειδικό γιατρό του συστήματος Πάσχη. Η γρήπη που δείχνει να εντείνεται λόγω της μεγάλης διασποράς αλλά και του συνωστισμού σε κλειστούς χώρους εξαιτίας του κρύου έχει οδηγήσει συνολικά 134 ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Θα πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι επιρρεπείς, είναι χρονίως πάσχοντες, αυτό τον καιρό να μείνουν όσο το δυνατόν κλεισμένοι σπίτι, αν μπορούν και τους επιτρέπει η δουλειά τους ή αν είναι υπερήλικες με τη σύνταξή τους να μένουν σπίτι, γιατί ο μεγάλος συγχρονισμός σε περιβάλλοντα που υπάρχει πολλής κόσμος με τόσες πολλές ιώσεις γρήπης ή λοιμοξυνηγοριακές θα πρέπει να απομονωθεί, γιατί ο ένας με τον άλλο πολύ εύκολα με τα σταγονίδια, με το πτάνισμα, με την ομιλία, με τη χειραψία, με κοινά μαγειρικά σκεύη μη καλά πλημένα, είναι πανεύκολο να μεταδοθούν όλοι οι ιοί και κυρίως ο ιός της γρήπης. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα άτομα να προστατεύονται κλεισμένα στο σπίτι. Στο μεταξύ, νέα επίγουσα εγκύκλιος για την πρόληψη της εποχικής γρήπης και τα μέσα αντιμετώπισης της έφτασε σύμφωνα με τις πληροφορίες στα σχολεία της Πάτρας από το Υπουργείο Υγείας. Αν είναι υποχρεωμένοι και είναι νέα άτομα και πηγαίνουν σχολείο ή πηγαίνουν σε δουλειές και είναι χρονίως πάσχοντες, θα πρέπει να προφυλάσσονται και να συνομιλούν με πολύ περιστολή με άτομα που πάσχουν εκείνη τη στιγμή. Επίσης, μέτρο αποφυγής μετάδοσης του ιού της γρήπης ή άλλων λοιμόξεων είναι με την πρώτη μέρα ή από τις πρώτες μέρες που ανακαλύψουμε συμπτώματα λίμωξης του αναπνευστικού να απομονωθούμε, είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι παίρνοντας μια αναρρωτική άδεια, είτε είναι παιδιά από σχολείο που πρέπει να παραμείνουν σπίτι και τις πρώτες μέρες αλλά και 5 μέρες κατά τη διάρκεια της λίμωξης, γιατί να ξέρουμε η μετάδοση γίνεται 3 μέρες πριν ανακαλύψουμε τα συμπτώματα και τουλάχιστον 5 μέρες κατά τη διάρκεια της λίμωξης. Διανύουμε, κυρίες και κύριοι, την περίοδο της Σαρακοστής και της νηστείας. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δούμε γλυκά τα οποία μπορούμε να τρώμε αυτή την περίοδο. Καλή Σαρακοστή να έχουμε, με υγεία και πνευματική υγεία φυσικά. Υπάρχουν γλυκά τα οποία είναι νηστίσιμα και περιέχουν πάρα πολύ αγάπη. Είναι πιο λίγοι κωδικοί βέβαια, πιο λίγα γλυκά, αλλά πιστέψτε με είναι καταπληκτικά. Ακόμα καλύτερα και από αυτά που είναι μη νηστίσιμα. Είναι εύγευστα δηλαδή, το εξίσου το ίδιο με τα γλυκά που τρώμε στην καθημερινότητά μας. Πολύ ορθά, σωστά. Λοιπόν, ποια είναι αυτά τα γλυκά αρχικά που μπορούμε να φάμε λοιπόν μέσα στην περίοδο της νηστείας? Είναι γύρω στους 8 κωδικούς, 8 γλυκά, είναι το ροξάκι, είτε φιωγκάκι, είτε κανονικό. Φτιάχνουν παραδοσιακά γλυκά, τα οποία δεν περιέχουν και πολύ ζάχαρη. Είναι το γλυκό του Νταβίνς, το οποίο είναι καταπληκτικό, σας προτείνω να έρθετε να το δοκιμάσετε. Το ισλί, κουρκουμπίνια, σιροπιαστά, τα οποία δεν περιέχουν πλέον βούτυρο. Κάποιοι κωδικοί έχουν μόνο λάδι, έτσι ώστε να είναι νηστίσιμα και να μπορούν να τα γευτείτε και αυτές τις ημέρες μέχρι το Άγιο Πάσχα. Και φυσικά κάποια κουλουράκια, τα οποία δεν περιέχουν βούτυρο.
Οι τιμές τους είναι προσιτές για τον καταναλωτή, δηλαδή μπορούμε να βρούμε νηστίσιμα γλυκά τα οποία είναι και οικονομικά. Σύμφωνα με την ποιότητα που έχουμε βάλει και βεβαίως το διαπιστώνει και ο πελάτης μας, οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές. Φανταστείτε σε ένα κύλο τα σιροπιαστά κυμαίνονται από, όχι κυμαίνονται, περιέχει μέσα στο κουτί από 28 τεμάχια έως και 35 και μερικές φορές και 40. Σε τι τιμή τα βρίσκονται? Είναι 16,90 περίπου. Ξεκινάνε από 12 ευρώ και φτάνουν μέχρι 16,90. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στην αγαπημένη σας ενότητα, ο λόγος στους πολίτες αμέσως τώρα και κοντά μου στο στούντιο 2 η Ελένη Παρασκευοπούλου. Ελένη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Και καλό μήνα σε όλους, να πούμε. Ελένη, να πούμε βέβαια ότι περιμένουμε τα τηλεφωνήματα των τηλεθεατών στα τηλέφωνα που βλέπετε κυρίες και κύριοι στο κάτω μέρος της οθόνης σας για να σχολιάσετε οτιδήποτε σας απασχολεί. Πριν όμως περάσουμε σε γραμμές, Ελένη, θα ήθελα να ενημερωθούμε για κάποια ζητήματα της επικαιρότητας. Σήμερα λοιπόν οδηγήθηκαν στον ανακριτή οι τρεις αλλοδαποί που θυμόμαστε όλη την προηγούμενη εβδομάδα που είχαν συλληφθεί και είχαν συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση. Για δύο εγκληματικές οργανώσεις, ναι. Ναι, τρεις συλλήψεις. Δύο εμπλέκονται στην πρώτη οργάνωση και ένας που φέρεται να είναι συνδετικός κρίκος με μια δεύτερη εγκληματική οργάνωση. Να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι κατηγορούνται για ληστείες, για εμπόριο όπλων, για διακεκριμένες κλοπές και για υποθέσεις που έχουν να κάνουν με βιασμούς. Πέρασαν λοιπόν σήμερα την πόρτα του ανακριτή στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας και το μεσημέρι λίγο μετά τις 2 είχαμε την απόφαση προφυλάκησης και των τριών στις φυλακές Κορυδαλλού όπου πρέπει να οδηγούνται ίσως και αυτή την ώρα. Μάλιστα, προφυλακίστηκαν λοιπόν οι τρεις συλληφθέντες. Να είναι βαρύτατες οι κατηγορίες, Ελένη, και να πούμε ότι αυτό που έχει συγκλονίσει και έχει προκαλέσει έτσι ιδιαίτερη αίσθηση είναι το γεγονός ότι πολλές φορές χτυπούσαν τόσο αλήπητα τα θύματα τους, γιατί σύμφωνα με το αστυνομικό ρεπορτάζ και εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό, πήγαιναν σε απομακρυσμένες περιοχές. Χτυπούσαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με ένα πολύ άγριο τρόπο. Χτυπούσαν σε απομακρυσμένες περιοχές, φερόντουσαν στα θύματα με ιδιαίτερη βιαιότητα. Έτσι. Είχαμε κανάλιες, είχαμε πολλά πράγματα. Με συνέπεια, μάλιστα, κάποιοι άνθρωποι ηλικιωμένοι μετά από λίγο καιρό να φύγουν από τη ζωή. Έτσι. Βέβαια, δεν ξέρουμε εάν είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της κακουχίας πραγματικά που έζησαν και τον τρόμο στα χέρια των ληστών. Από εκεί και πέρα χαρακτηρίστηκαν και από τους αξιωματικούς της τοπικής ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι είναι και πιο έμπειροι βέβαια σε όλα αυτά τα ζητήματα, ως σκληροί κακοποιοί, οι οποίοι λειτουργούσαν καταδρομικά, ήταν χαρακτηριστική λέξη. Σκληροί και αδίστακτοι, Ελένη, και γι' αυτό είναι σημαντική αυτή η επιτυχία. Βεβαίως. Από την πλευρά της αστυνομίας. Να πούμε ότι η υπόθεση είναι ανοιχτή και συνεχίζονται οι έρευνες, γιατί υπάρχουν ακόμη δύο πρόσωπα τα οποία είναι, πέντε πρόσωπα, αλλά δύο πρόσωπα τα οποία αναζητούνται και είναι ταυτοποιημένα. Μάλιστα, πάμε σε γραμμές όμως τώρα, γιατί περιμένουν αρκετοί τηλεθεατές, όπως με ενημερώνουν. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρίες μου. Να είστε καλά, σας ακούμε. Καλή Σαρακοστή να έχετε. Να είστε καλά, υγεία. Και υγεία, τίποτα άλλο. Λέω, εγώ πήρα για ενημέρωση πιο πολύ για τον κόσμο. Ναι. Ότι τα προμιακά πηγώματα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου έχουν υπογραφεί, σήμερα πήγαν στο Παρακατοικό και Δανείων, θα είναι την Πέμπτη το πρωί στο Δήμο. Και παρακαλώ την ηγεσία του Δήμου να μην έχουν πάλι προβλήματα. Αυτό είναι εγγυημένο και με... Την Πέμπτη το πρωί στο Δήμο μας λέτε, άρα θα πρέπει να μεσολαβήσουν 2-3 μέρες, άρα από Δευτέρα λέτε ότι θα πρέπει να δοθούν. Καλά, κάτσε Μαρία να δούμε τον επίτροπο. Περίμενε Μαρία. Όχι, όχι. Ο επίτροπος, κυρία Παρασκευοπούλου, είναι καραμέλα. Είναι, δεν είναι καραμέλα, αυτό έχουμε εμείς, κυρία. Είναι καραμέλα, επειδή έχω μιλήσει με Αθήνα, έχω μιλήσει με την Πάτρα, είναι καραμέλα. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα μεταφέρουμε το ρεπορτάζ, εσείς δίνετε αυτή την πληροφορία που έχετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία που δίνετε στον κόσμο που περιμένει. Ωστόσο, εμείς θα κάνουμε το ρεπορτάζ, θα μιλήσουμε με τον Δήμο και ό,τι πει ο Δήμος. Στον επίτροπο.
Ναι, στον Επίτροπο να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, δεν έπρεπε να αναφερθείτε. Εσείς... Αυτό είναι θέμα του Δήμου, να το τακτοποιήσει, να βρει τον Επίτροπο να έρθει στην ώρα του. Να ρωτήσω κάτι, αφού εσείς, έχουμε μπλοκεί στο ζήτημα. Ποια ενημέρωση έχετε ότι τα χρήματα θα είναι την Πέμπτη στο Δήμο, άρα... Την Πέμπτη στο Δήμο, αν ο Δήμος θα στείλει την Πέμπτη στις τράπεζες, ναι, που υπογράψει, θα τα πάρουν την Τρίτη. Α, μάλιστα. Άρα τι αν τα στείλει την Παρασκευή, θα τα πάρουμε την Τετάρτη. Μη μας πάρει άλλη Παρασκευή. Αυτό φοβάμαι. Θα το δούμε. Θα γίνει αναλυτικό ρεπορτάζ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το είναι εγγυημένο και ότι δεν υπάρχουν. Τα λεφτά έχουν φύγει από την Αθήνα. Ευχαριστούμε. Και να ευχαριστώ προσωπικά και στο κανάλι σας, τον κύριο Τσίπρα. Αν ήταν Νέα Δημοκρατία με τον Πασόκ, θα τα πέραν τον Απρίλιο τα ανάπηρα. Μέσα Απριλίου. Παρότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στην κυβέρνηση, τα ανάπηρα τα προσέξανε. Μάλιστα, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Σας ακούμε. Ναι. Γεια σας, κυρία μου. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας, σας ακούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Δουλεύω στο Δήμο από τις 20 Οκτώβριου, οκτάμηνο. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ. Mm-hmm. Και πήγα σήμερα στο ΙΚΑ να θεωρήσω το βιβλιάριο ασθενείας. Δεν μπορώ να το θεωρήσω, παρόλο ότι ο Δήμος έχει πληρώσει μέχρι τέλος Δεκέμβρη τα ένσημά μου, δεν μπορώ να το θεωρήσω γιατί δεν είναι οριστικοποιημένα. Το καταλάβατε? Να και ένα ακόμη πρόβλημα που προκύπτει σήμερα με το χάος που έγινε στο ΙΚΑ για το θεωρήσεις βιβλίο. Σε δύο μήνες μου είπαν θα οριστικοποιηθούν τα ένσημα, οπότε εγώ σε δύο μήνες έχω δικαίωμα να αρρωστήσω και αυτή τη στιγμή που είμαι άρρωστη δεν με καλύπτει. Είμαι εργαζόμενη, έχω ένσημα και δεν μπορώ να θεωρήσω το βιβλίο ασθενείας. Γιατί δεν έχουν οριστικοποιηθεί? Σήμερα. Υπάρχει κάποιο ζήτημα? Ορίστε. Γιατί δεν έχουν οριστικοποιηθεί? Γιατί έτσι είναι το σύστημα, έτσι είναι ο νόμος. Μετά από δύο μήνες οριστικοποιούνται. Μάλιστα. Έτσι μου είπε ο υπάλληλος. Mm. Τώρα, αν ήταν γνωστός μου ο υπάλληλος, φαντάζομαι θα με εξυπηρετούσε. Όχι, γιατί δεν γίνονται. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θα δούμε το θέμα σας. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί εγώ έχω το πρόβλημα. Μας δικαιώνα, εσείς είστε αναγκασμένοι να πληρώσετε για να επισκεφτείτε κάποιο γιατρό, εφόσον, όπως λέτε, δεν σας θεωρούν το βιβλιάριο. Ναι, δεν μας θεωρούν το βιβλιάριο. Και εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να πάω στο γιατρό. Τι πρέπει να κάνω? Να το δούμε λίγο το θέμα. Αφήστε το τηλέφωνο σας στη ροή. Ναι. Και θα μιλήσουμε εκτός αέρα. Ναι. Γεια σας, κατευθύνουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ναι, Ελένη, πάντως πραγματικά εσύ σήμερα βρέθηκε στο ΙΚΑ. Χάος. Το χάος είναι μικρή λέξη μάλλον για να περιγράψει την κατάσταση που επικρατούσε. Θέλω να πω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να πηγαίνει στο ΙΚΑ κάποιος. Όχι, έχουν αλλάξει του κάποια πράγματα σχετικά με το ΙΚΑ. Θα υπάρξει και αναλυτικό ρεπορτάζ για να ενημερωθούν και οι πολίτες. Ναι. Γιατί πάνω από κάποια συγκεκριμένα ένσημα δεν χρειάζεται πλέον να πηγαίνει ο πολίτης στο ΙΚΑ. Γίνεται η θεώρηση του βιβλιαρίου αυτόματα. Ναι. Πολλοί δεν το ήξεραν. Και βέβαια υπάρχουν και κατηγορίες, δηλαδή άνεργοι κλπ. Που πρέπει να πάνε οι άνθρωποι. Καλά, συγκεκριμένα. Ναι. Υπήρχαν όμως άνθρωποι που δεν το γνώρισαν, με αποτέλεσμα ο κόσμος να φτάνει μέχρι τα σκαλιά έξω και το. Αυτό που είδα δηλαδή και πραγματικά γέλαγε μέχρι και η ίδια η γυναίκα που πήγε να εξυπηρετηθεί και έπρεπε να εξυπηρετηθεί, δηλαδή είχε ζήτημα. Είχε πάρει νούμερο και είχε το 1000 κοντά. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι έχει γίνει σήμερα στο ΙΚΑ. Το 1000 και συγκεκριμένα το 917. Μάλιστα. 10 η ώρα. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε απόλυτα, Ελένη. Πάμε σε γραμμή και θα επανέλθουμε. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κυρία. Θα ήθελα να κάνω μία έκκληση, μία παράκληση. Πιστεύω να ακουστώ. Είμαι μία μητέρα με 4 παιδιά. Ψάχνω όλη την Πάτρα να βρω μία δουλειά. Και δεν υπάρχει κανένας. Όσες πόρτες και αν έχω χτυπήσει, δεν υπάρχει κανένας και τίποτα. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να βοηθήσει και θέλει και έχει την θέληση να το κάνει, δόξα τω Θεώ μπορώ και δουλεύω. Έχω τα χέρια μου, έχω τα πόδια μου, μπορώ και δουλεύω, δεν έχω πρόβλημα κανένα. Αν θέλει κάποιος και αν υπάρχει, δεν με ενδιαφέρει ούτε να γίνω διευθύντρια, ούτε να γίνω πρωθυπουργός, ούτε να γίνω το οτιδήποτε. Οτιδήποτε δουλειά και να είναι αυτή, τουλάχιστον να βγάζω το γάλα των παιδιών, γιατί φανταστείτε 4 παιδιά μικρά, να είναι δύο γονείς άνεργοι. Καταλαβαίνουμε απόλυτα. Λοιπόν, τι γίνεται. Καταλαβαίνουμε απόλυτα. Θέλω να αφήσετε το τηλέφωνό σας στους συναδέλφους εκτός αέρα. Εάν κάποιος
μας παρακολουθεί και χρειάζεται κάποια γυναίκα ενδεχομένως για το σπίτι του. Οτιδήποτε είναι αυτό, οτιδήποτε, δεν είναι ντροπή. Βεβαίως και δεν είναι ντροπή, εννοείται κυρία μου. Θα αφήσετε απλά το τηλέφωνό σας και αν έχουμε κάτι νεότερο, αν μας τηλεφωνήσει δηλαδή κάποιος, θα τον παραπέμψουμε σε εσάς, θα δώσουμε απευθείας το τηλέφωνό σας. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, τίποτα. Τι λέτε τώρα. Μακάρι να βρεθεί κάτι. Εμείς αυτό ευχόμαστε, Ελένη. Καταλαβαίνουμε το πρόβλημα που υπάρχει, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη γυναίκα, αλλά και σε πάρα πολλές οικογένειες. Επειδή μας ακούνε πάρα πολλοί πολίτες αυτή τη στιγμή που περιμένουν τα επιδόματα της πρόνοιας, ακούσαμε τον κύριο πριν από λίγο, ο οποίος μας μεταφέρει κάποιες δικές του πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή των προνοιακών. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα γίνει ρεπορτάζ, θα γίνει αύριο ρεπορτάζ. Εμείς δεν μεταφέραμε ούτε ότι δίνονται τα προνοιακά, ούτε τίποτα. Θα γίνει αύριο ρεπορτάζ. Ελπίζουμε να μην κολλήσουν διαδικασίες. Αν και εφόσον έχουν υπογραφή, που δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε τον τηλεθεατή, θα δούμε ποια είναι η διαδικασία, τι θα μας πούν από το Δήμο και αυτό που θα μας πει ο Δήμος θα μεταφέρουμε αύριο το μεσημέρι. Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο και εμείς κυρίες και κύριοι να περάσουμε σε διαφημίσεις. Όσο οι απαιτήσεις γίνονται πιο σύνθετες, το βιβλιοπωλείο Κύκλος Βιβλίου εξελίσσεται σε κάτι παραπάνω από ένα απλό βιβλιοπωλείο. Κύκλος Βιβλίου. Βιβλία λογοτεχνικά, σχολικά, χαρτικά είδη γραφείου και σε συνεργασία με την εταιρεία Gold Traders, αγορά, πώληση, ενεχειρίαση κοσμημάτων. Με αξιοπιστία, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη. Κύκλος Βιβλίου Gold Traders. Ακροτηρίου 72, Πάτρα. Τηλέφωνο 6943-21-2150. Για λύσεις και ιδέες, μπες στον κύκλο. Βάλε τα θεμέλια της επιτυχίας σου με σωστή και έγκαιρη οργάνωση. Φροντιστήρια Όραμα. Κανακάρι 120, Πάτρα. Αντίστροφη μέτρηση για το οριστικό λουκέτο στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στην Κόρινθο, 2,5 χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ο σχεδιασμός που υπάρχει από πλευράς κυβέρνησης είναι το στρατόπεδο του 6ου συντάγματος πεζικού, που σήμερα χρησιμοποιείται ως κέντρο φιλοξενίας, σαν μια κλειστή φυλακή, δεν θέλω να πω τους παλιούς χαρακτηρισμούς, θα κλείσει στο προσεχές διάστημα. Οριστικά εννοείται. Θα κλείσει οριστικά. 2,5 χρόνια έπρεπε να περάσουν για να ακουστεί η είδηση που οι Κορίνθιοι ανέμεναν από την πρώτη και ολαστιγμή της ευνίδιας λειτουργίας του Κέντρου Κράτησης Μεταναστών στην πόλη από τον Αύγουστο του 2012. Η δομή, η οποία αποτελεί πληγή για την πόλη αλλά και πληγή για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκείνων που κρατούνται ακόμα και άνω των 18 μηνών, όλοι θυμόμαστε τις εξαγέρσεις αλλά και τις απόπειρες αυτοκτονίας που έχουν καταγραφεί στα 2,5-7 χρόνια, έχει μπει σε τροχιά αναστολής λειτουργίας. Την ευχάριστη είδηση μετέφερε η αρμόδια Υπουργός Μετανάστευσης στον Δήμαρχο Κορινθίων στη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη. Τα νέα λοιπόν είναι καλά. Εκεί λοιπόν, αν θα μείνει μία δομή, θα μείνει μία δομή που θα αφορά ανήλικους μετανάστες, η οποία θα είναι ανοιχτή δομή και μιλάμε για περίπου 30-40 παιδάκια τα οποία θα φιλοξενούνται εκεί και θα πηγαίνουν βεβαίως και στα αντίστοιχα σχολικά συγκροτήματα, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο εδώ του Δήμου μας. Και αυτή η δράση βεβαίως πιστεύω ότι θα αγκαλιαστεί από την κοινωνία, δεν έχει κανένας αντίρρηση, οι Έλληνες ποτέ δεν ήταν ρατσιστές, θεωρούμε ότι αυτοί που δεν έχουν άλλο τα παιδάκια αυτά που δεν έχουν αλλού να μείνουν, θα είναι καλό να έχουν ένα όμορφο τόπο φιλοξενίας που θα τους δίνει τη δυνατότητα να
έχουν και καλή ζωή, αλλά και να τύχουν τη αντίστοιχη εκπαίδευση. Η ανοιχτή δομή φιλοξενία, η οποία θα υπάρξει στην Κόρινθο, θα αφορά μονάχα παιδιά, τα οποία θα ενταχθούν και στο σύστημα εκπαίδευση. Σε τούτη τη δομή, καμία αντίρρηση δεν εκφράζεται, ενώ θα εξεταστεί ενδελεχώς και η πρόταση που έπεσε στο τραπέζι από την κυρία Χριστοδουλοπούλου για ύπαρξη μία ακόμα δομή, αυτή τη φορά κλειστή, στην οποία θα ταυτοποιούνται οι μετανάστε που θα εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή τη Κορίνθου. Είναι μια δομή η οποία και αυτή, μιλάμε για 20-30 άτομα, 40 άτομα, τα οποία αφού ταυτοποιηθούν θα φεύγουν. Αυτή θα είναι μια κλειστή δομή, έτσι. Όσο διαρκεί αυτή η ταυτοποίηση, θα είναι μια κλειστή δομή. Αφού ταυτοποιηθούν, θα προωθούνται ανάλογα. Ένας που θα πάρει πολιτικό άσυλο θα πάρει πολιτικό άσυλο. Όχι, αυτή η δομή για ένα μικρό διάστημα. Αυτά τα θέματα θεωρώ ότι έχω υποχρέωση και θα τα θέσω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα ενημερωθεί στην προσεχή του συνεδρίαση τη Δευτέρα. Άλλωστε, το θέμα του κέντρου κράτησης είναι πρώτο στην ημερήσια διάταξή του. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το μεσημερινό μαγκαζίνο από την τηλεόραση του ΑΧΑΙΑ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Γεια σας. Galas Lift. Νούμερο 1 σε ενελκυστήρες σκάλας με πλατφόρμα ή καρέκλα. Ανακαλύψτε μια τεράστια γκάμα για ευθείες σκάλες ή σκάλες με στροφές. Rogalas Lift. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Χαρείτε υψηλή αισθητική, τεχνογνωσία, ποιότητα και ασφάλεια. Δίπλα σας με οργανωμένο σέρβις, ανεξάντλητη γκάμα ανταλλακτικών και πανελλαδική κάλυψη. Ανελκυστήρες σκάλας από 4.000 ευρώ μόνο. Έχουμε τη λύση και για οικιακούς ανελκυστήρες προσώπων. Τερψιθέας 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 438.